Το σημερινό νομοσχέδιο, το οποίο εισηγείται η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αποτελεί συνέχεια των προηγούμενων νομοσχεδίων και πολιτικών, τα οποία εντάσσονται στη λογική της απελευθέρωσης αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Και από αυτή την άποψη και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι συνένοχοι. Είναι συνένοχοι στο έγκλημα που ονομάζεται απελευθέρωση της ηλεκτρικής ενέργειας. Και το λέμε αυτό γιατί βεβαίως αυτά τα κόμματα όταν ήταν στις κυβερνήσεις προωθούσαν συστηματικά την αντιλαϊκή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απελευθέρωση του τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας. Και από αυτή την άποψη το ένα κόμμα κόβει και το άλλο ράβει, όπως λέει ο λαός μας. Αυτή η πολιτική, η αντιλαϊκή πολιτική της απελευθέρωσης της ηλεκτρικής ενέργειας οδήγησε σε δραματική επιβάρυνση της λαϊκής κατανάλωσης. Τα λαϊκά νοικοκυριά πληρώνουν πολύ ακριβά το ρεύμα. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και υπάρχει τόσο εκτεταμένη ενεργειακή φτώχεια σε λαϊκά νοικοκυριά. Και δεύτερον, οδήγησε σε ραγδαία επιδείνωση της θέσης των εργαζόμενων στον τομέα της ενέργειας. Είτε οι εργαζόμενοι αφορούν τη ΔΕΗ, είτε θυγατρικές της ΔΕΗ, είτε και τους ιδιωτικούς επιχειρηματικούς ομίλους που έχουν επενδύσει στον τομέα της ενέργειας. Με συνεχές ανατροπές και στις εργασιακές σχέσεις και μείωση του αριθμού και μείωση των εισοδημάτων των εργαζόμενων και εντατικοποίηση της εργασίας και τα επαγγελματικά ατυχήματα να γιγαντώνονται. Από αυτή την πολιτική είναι φανερό ότι κάποιοι έχασαν και έχασαν οι εργαζόμενοι στη ΔΕΗ και στον τομέα της ενέργειας συνολικά, έχασαν τα λαϊκά νοικοκυριά και κάποιοι κέρδισαν. Και αυτοί οι οποίοι κέρδισαν είναι οι ιδιωτικοί επιχειρηματικοί όμιλοι οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τομέα της ενέργειας. Από αυτή την άποψη, λοιπόν, το σημερινό νομοσχέδιο της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας εστιάζει σε τρεις μεγάλες ενότητες. Η πρώτη ενότητα μιλάει για την εξυγίανση της ΔΕΗ. Σκόπιμα και η Νέα Δημοκρατία, αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ, μιλάνε για τη βιωσιμότητα της ΔΕΗ και τα οικονομικά της μεγέθη, παραπέμποντας απλά και μόνο στο ζήτημα της πορείας της μετοχής ή στην πορεία κερδοφορίας της. Και ταυτόχρονα, μέσα από αυτή την δικαιολογία περιβιωσιμότητας, την αγωνία μάλλον που επιδεικνύουν περιβιωσιμότητας της επιχείρησης, τι θέλουνε, την αξιοποιούν ως μοχλό για να μπορέσουν να προχωρήσουν τους αντιλαϊκούς στόχους, προβάλλοντάς τους ως αναγκαίους στόχους. Και από αυτή την άποψη αυτή η λογική συγκαλύπτει το πολύ μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα της ΔΕΗ, τις πολύ μεγάλες παραγωγικές της δυνατότητες, τις υποδομές, αλλά και την ακίνητη περιουσία που έχει η ίδια η ΔΕΗ. Πού αποσκοπεί η κυβέρνηση με αυτό το πακέτο μέτρων της εξυγίανσης? Στο να γίνει περισσότερο ανταγωνιστική και κερδοφόρα η ΔΕΗ για να μπορεί να αντιμετωπίσει τους ανταγωνιστές της. Αλήθεια, αυτούς τους ανταγωνιστές ποιος τους έφεραν στην αγορά εργασίας, στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας? Οι κυβερνήσεις δεν έφεραν, καταργώντας το κρατικό μονοπόλιο στον τομέα της ενέργειας. Και σήμερα τους χρησιμοποιούν ως μπαμπούλα για να προχωρήσουν τα αντεργατικά, αντιλαϊκά μέτρα εξυγίανση, όπως τα ονομάζεται, της ΔΕΗ. Και όλα αυτά τα κάνετε στον δρόμο της απολιγνητοποίησης, το οποίο κατά τη γνώμη του ΚΚΕ αποτελεί έγκλημα. Η απολιγνητοποίηση αποτελεί έγκλημα απέναντι στην αξιοποίηση του παραγωγικού πλούτου της χώρας μας, απέναντι στην απεξάρτηση από εισαγόμενα καύσιμα και απέναντι στην ικανοποίηση των συνθηκών και των αναγκών που έχουν και οι λαϊκές οικογένειες, αλλά και η παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας μας για φτηνή ηλεκτρική ενέργεια. Και αυτή η απολιγνητοποίηση εντάσσεται μέσα στα πλαίσια της λεγόμενης πράσινης ενέργειας, που αποτέλεσε το όχημα από μεριάς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να επιβληθεί η απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Και γιατί το κάνει αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση? Για πολύ σαφείς στόχους. Όχι γιατί είναι πιασοπόνος για το περιβάλλον, γιατί την ίδια στιγμή με άλλες πολιτικές καταστρέφεται το περιβάλλον στο όνομα της διασφάλισης της καπιταλιστικής κερδοφορίας. Αλλά για τρεις πολύ συγκεκριμένους λόγους. Πρώτον, μέσα από αυτή τη διαδικασία επιτυχάνεται η απελευθέρωση του ενεργειακού τομέα από την κρατική προστασία. Δεύτερον, περιορίζεται η εξάρτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τα εισαγόμενα καύσιμα. Και τρίτον, προωθείται η σχετική ευρωνοσιακή τεχνογνωσία όσον αφορά τις υποδομές των ΑΠΕ. Είτε αυτές είναι αιωλικά, είτε είναι φωτοβολταϊκά. Αυτή ήταν η βασική στόχη για να μπορέσουν να βρουν διέξοδο τα υπερσυσσωρευμένα κεφάλαια. Το αποτέλεσμα αυτής της επιλογής είναι φανερό. Ποιο είναι αυτό το αποτέλεσμα της επιλογής της απελευθέρωσης ηλεκτρικής ενέργειας? Τα αρπακτικά της πράσινης ενέργειας βρήκαν την ευκαιρία με διασφαλισμένες τιμές να μπορέσουν να αξιοποιήσουν το σύνολο, ένα μεγάλο τμήμα του παραγωγικού δυναμικού. Και από αυτή την άποψη όχι μόνο φτηνό ρεύμα δεν είχαμε, αλλά αντίθετα αυξήθηκαν ραγδαία τα τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύματος. Και από αυτή την άποψη, λοιπόν, μέσα από αυτή τη λογική της ενίσχυσης της εταιρικής διακυβέρνησης, η κυβέρνηση τι δρομολογεί? Δρομολογεί πρώτον επίθεση στους εργαζόμενους. Και η επίθεση αυτή στους εργαζόμενους έχει ονοματεπώνυμο, απολύσεις. Άσχετα αν τις ονομάζεται εθελούσιες εξόδους, είναι απόλυση. Και το κόστος αυτής της εθελούσιας εξόδου θα κληθεί να το πληρώσουν τα λαϊκά στρώματα με τη λαϊκή κατανάλωση. Γιατί θα μετακυληθεί στα τιμολόγια της ΔΕΗ. Από τη στιγμή που η ίδια η ΔΕΗ θα επομιστεί αυτό το κόστος. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, κατάργηση της μονιμότητας για τους νεοπροσλαμβανόμενους εργαζόμενους. Δηλαδή επιβολή, νομιμοποίηση μάλλον, του εργασιακού μεσαίωνα που υπήρχε ήδη στη ΔΕΗ. Και που εδώ υποκριτικές είναι οι φωνές του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ως κυβέρνηση είχε αποδεχτεί αυτόν τον εργασιακό μεσαίωνα που υπήρχε στη ΔΕΗ με εργαζόμενους πολλαπλών ταχυτήτων. Τρίτον, επιδιώκεται τη μείωση του εισοδήματος των εργαζόμενων. Γιατί τα τιμολόγια, τα ειδικά τιμολόγια τα οποία απολάμβαναν οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι στη ΔΕΗ ήταν αποτέλεσμα, ήταν τμήμα της συλλογικής του σύμβασης εργασίας. Και όχι μια χαριστική παροχή από τη ΔΕΗ προς αυτούς. Βάζετε χέρι, δηλαδή παρεμβαίνετε άμεσα στη συλλογική σύμβαση εργασίας των εργαζόμενων. Και από αυτή την άποψη ο στόχος είναι ακριβώς να μειωθεί το κόστος λειτουργίας της ΔΕΗ μέσα από την αξιοποίηση ενός φτηνού, ευέλικτου εργατικού δυναμικού. Και όταν μια επιχείρηση, η αποκλειστική της λειτουργία, όπως είναι στον καπιταλισμό, λειτουργεί με γνώμονα το κέρδος, η αντανάκλαση στις συνθήκες εργασίας είναι φανερές. Για παράδειγμα, να πάρουμε ένα παράδειγμα πολύ συγκεκριμένο, για τη ΔΔΕ, η οποία και αυτή είναι μια θυγατρική της ΔΕΗ, στο όνομα του κέρδους, το 2018 καταγράφηκαν 100 εργατικά ατυχήματα και ένα θανατηφόρο. Να λοιπόν που οδηγούν όλες αυτές οι εξελίξεις. Όχι μόνο δεν προστατεύονται οι εργαζόμενοι, αλλά αντίθετα επιδεινώνεται ραγδαία η θέση τους. Και βεβαίως αυτή η προσπάθεια ενίσχυσης εταιρικής διακυβέρνησης θα έχει επιπτώσεις και στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος που πληρώνουν τα λαϊκά νοικοκυριά. Μέσα από τις αυξήσεις στις τιμές που ήδη έχουν ξεκινήσει, και δεύτερον, μέσα από το κυνήγι των μικροοφιλετών στη λογική της τιτλοποίησης των χρεών. Δηλαδή, στο να μπορεί να προσφεύγει, να τιτλοποιεί τα χρέη της ιδέας και να προσφεύγει στα διάφορα funds. Να κυνηγάνε τους μικροοφιλέτες, να γίνεται διακοπές ρεύματος για μικρές οφειλές στη ΔΕΗ για αυτά τα λαϊκά στρώματα τα οποία δεν έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν τις ανάγκες τους. Η δεύτερη ενότητα αφορά την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑΝ. Σε μια εποχή που οι εξελίξεις στον τομέα του φυσικού αερίου και των αγωγών στο ευρύτερο περιβάλλον σημειώνονται σφοδροί ανταγωνισμοί ανάμεσα σε ισχυρά υπεριαλιστικά κράτη, άλλα τα συμφέροντα των ΗΠΑ για τους αγωγούς φυσικού αερίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άλλα τα συμφέροντα της Ρωσίας. Αυτή την περίοδο που οξύνονται οι ανταγωνισμοί, η κυβέρνηση προχωρά στην ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και σε μια περίοδο όπου προχωράει στο δρόμο της απολιγνητοποίησης, με αποτέλεσμα το φυσικό αέριο, με βάση τους σχεδιασμούς και της σημερινής κυβέρνησης, αλλά και της προηγούμενης, να αποτελέσει το μεταβατικό καύσιμο σε αυτή την πορεία μετάβασης. Δηλαδή, ένα εισαγόμενο καύσιμο θα διατηρήσει την ασφάλεια και την επάρκεια του συστήματος. Αυτό κι αν είναι αντίφαση και πρόκληση. Ακόμη και με τα δικά σας αστικά δεδομένα, αν δούμε το ζήτημα. Έτσι λοιπόν αυτή η επιτάχυνση της ιδιωτικοποίησης της ΔΕΠΑ γίνεται μέσα από τη διάσπασή της σε τρεις εταιρείες, στη ΔΕΠΑ Υποδομών, στη ΔΕΠΑ Εμπορίων και στη ΔΕΠΑ Διεθνών Έργων, όπου οι δύο πρώτες εταιρείες ιδιωτικοποιούνται χωρίς καμία απολύτως μέριμνα και προστασία στους ίδιους εργαζόμενους στην εταιρεία. Απλά και μόνο η γενικόλογη επίκληση ότι έτσι θα έρθουν νέα κεφάλαια, θα αυξηθεί ο κύκλος εργασιών, θα βελτιωθεί και η θέση των εργαζόμενων. Αλήθεια. Σε ποιον τα λέτε αυτά? Από πότε υπάρχει βελτίωση της θέσης των εργαζόμενων όταν βελτιώνεται η κερδοφορία μιας επιχείρησης? Αντίθετα, είναι προαπαιτούμενο για να βελτιωθεί η κερδοφορία μιας επιχείρησης η αφαίρεση εργασιακών δικαιωμάτων, η όλο και μεγαλύτερη συμπίεση της τιμής της εργατικής δύναμης και η κατάργηση συγκεκριμένων δικαιωμάτων σε αυτήν. Και το τρίτο στοιχείο είναι τα κίνητρα της ενότητας αυτής για την προώθηση των ΑΠΕ, που επί της ουσίας παρέχεται γενναιόδωρα κίνητρα όσον αφορά τις επενδύσεις της μεγάλης έκτασης επενδύσεις, ουσιαστικά για πάνω από 250 ΜΒ. Έμεσα επιταχύνεται τις διαδικασίες ιδιωτικοποίησης της διαχείρισης των επορειμμάτων μέσα από την προκλητική στήριξη της καύσης του βιοαερίου και με μια σειρά άλλα μέτρα τα οποία οδηγούν στην επιτάχυνση των επενδύσεων όσον αφορά τις ΑΠΕ. Και βεβαίως θα συνεχιστεί μέσα από αυτή τη διαδικασία τα αρπακτικά της πράσινης ενέργειας να διασφαλίζουν μεγάλα κέρδη χωρίς κανέναν επιχειρηματικό κίνδυνο μέσα από τα συστήματα τα οποία δρομολογείται. Και εδώ φαίνεται η μεγάλη σας υποκρισία και εσάς αλλά και της προηγούμενης κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Αν έχετε πραγματικά ή όχι ενδιαφέρον για το περιβάλλον. Αν υπήρχε αυτό το ενδιαφέρον για το περιβάλλον, τότε θα δίνατε βάρος στους υδροελεκτρικούς σταθμούς, οι οποίοι συμβάλλουν και στην ίδρυυση και στην άρδρευση και στον εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα και στην αντιπλημμυρική προστασία. Και βεβαίως παρέχουν φτηνή ενέργεια. Αντί όμως να γίνει αυτό, επιταχύνεται επί της ουσίας, διευκολύνεται την εγκατάσταση αιωλικών πάρκων, φωτοβολταϊκών συστημάτων και καύσης βιοαερίου με επικίνδυνες επιπτώσεις, τα οποία ιδιαίτερα όσον αφορά η εγκατάσταση μεγάλων αιωλικών πάρκων μέχρι στιγμής έχει οδηγήσει στην καταστροφή μεγάλων εκτάσεων δασικής γης, έχει οδηγήσει στη διατήρηση της βιοποικιλότητας αλλά και της υδρολογικής ισορροπίας, με τα πλημμυρικά φαινόμενα να επιταχύνονται σε περιοχές όπου έχουν εγκατασταθεί αιωλικά πάρκα, με την προκλητικά δυσανάλογη κατανομή των αιωλικών πάρκων στις διάφορες περιοχές της χώρας και βεβαίως με τον κίνδυνο τα κουφάρια των παλαιών ανεμογεννητριών να είναι τα στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν το ρόλο και το χαρακτήρα των εταιριών οι οποίες δραστηριοποιούνται στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω από ΑΠΕ και οι οποίες τις ενδιαφέρει όχι βεβαίως η προστασία του περιβάλλοντος, αλλά το κέρδος της. Από αυτή την άποψη, αν δούμε συνδυαστικά τις τεράστιες δραματικές επιπτώσεις που έχει στο περιβάλλον, αν δούμε τις δραματικές επιπτώσεις που έχει η απαράδεκτη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το εμπόριο ρήπων, η αρχή δηλαδή ο ρηπαίνων πληρώνει για να μπορεί να συνεχίζει να πληρώνει, τα χρήματα που σπαταλώνται σε αυτό το αντιλαϊκό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το εμπόριο ρήπο, καθώς και οι τεράστιες σκανδαλώδεις ενισχύσεις οι οποίες δίνονται στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ στους ιδιώτες, θα μπορούσαν πραγματικά να διατεθούν όλα αυτά τα τεράστια κονδύλια στην αξιοποίηση του εγχώριου λιγνίτη με σύγχρονη τεχνολογία που είναι αποδεδειγμένα φιλική στο περιβάλλον μέσα από τις μονάδες συνδυασμένου κύκλου και υψηλής ενεργειακής απόδοσης. Όμως αυτό πηγαίνει απέναντι στα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων που θέλουν μικρά κεφάλαια για τις επενδύσεις τους, γρήγορη απέσβεση των επενδύσεων, διασφάλιση της κερδοφορίας μέσα από τις συγκεκριμένες και δοσμένες πολιτικές. Από αυτή την άποψη, λοιπόν, είναι φανερό, κύριε Υπουργέ, ότι με την πολιτική σας δεν μπορεί να υπάρξει και δεν πρόκειται να υπάρξει, όπως και της προηγούμενης κυβέρνησης, του ΣΥΡΙΖΑ, δεν μπορεί να υπάρξει ένας ενεργειακός σχεδιασμός που να διασφαλίζει ταυτόχρονα και φθηνό ρεύμα για τη λαϊκή οικογένεια και προστασία της υγείας των κατοίκων και του περιβάλλοντος και των δασικών εκτάσεων και αναβάθμιση της θέσης των εργαζόμενων με δικαιώματα και τη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της χώρας. Και αυτό δεν μπορεί να γίνει, δεν μπορεί να υπάρξει αυτός ο συνδυασμός, αυτός ο σχεδιασμός, γιατί ακριβώς έρχεται προσκρούει στην οργάνωση της οικονομίας με επίκεντρο το καπιταλιστικό κέρδος. Έτσι λοιπόν στις σημερινές συνθήκες, στη ζούγκλα της απελευθερωμένης αγοράς, ο κάθε μονοπωλιακός όμιλος αποφασίζει αν, που, πότε θα επενδύσει και ποια ενεργειακή πηγή θα αξιοποιήσει, έχοντας ως μοναδικό και αποκλειστικό κριτήριο το ποσοστό κέρδους του. Όσο λοιπόν το κέρδος το καπιταλιστικό βασιλεύει, δεν μπορεί να υπάρξει ισόρροπη αξιοποίηση όλων των ενεργειακών πηγών της χώρας, δηλαδή του λιγνίτη, των υδρογονανθράκων, της αιωλικής ενέργειας, του υδάτινου δυναμικού και των υπόλοιπων για τη διασφάλιση της λαϊκής ευημερίας. Για να ανοίξει ο δρόμος για αυτή, απαιτείται να κοινωνικοποιηθούν τα μέσα παραγωγής, να καταργηθεί η μισθωτή εργασία και η σκλαβιά που αυτή διαμορφώνει, να εδραιωθούν νέες σχέσεις κοινωνικής ιδιοκτησίας στα μέσα παραγωγής, να υπάρξει κεντρικός σχεδιασμός στην οικονομία, δηλαδή η απάντηση απέναντι στην ολομέτωπη επίθεση του σοσιαλισμού, του καπιταλισμού δεν μπορεί να είναι παρά ο σοσιαλισμός, γιατί έτσι το ενεργειακό προϊόν θα αποτελεί κοινωνικό αγαθό και όχι εμπόρευμα και ο ενιαίος αποκλειστικά κρατικός φορέας της ενέργειας θα έχει δυνατότητα και να αξιοποιεί πλήρως και να κατανέμει συγκεντρωτικά και πανεθνικά όλους τους εκάστοτε διαθέσιμους υλικούς πόρους, τα μέσα παραγωγή, τους στόχους, με βάση τους στόχους και τις προτεραιότητες που έχουν προκαθοριστεί, να αξιοποιεί συνδυασμένα όλες τις διαθέσιμες ενεργειακές πηγές και όλες τις διαθέσιμες τεχνικές λύσεις για να βελτιώνεται το μείγμα και να μπορεί να αντιμετωπίζεται η ενεργειακή εξάρτηση της χώρας μας από εισαγόμενα καύσιμα, αλλά και ταυτόχρονα να προωθεί την έρευνα για την αξιοποίηση νέων εγχώριων πηγών με διακρατικά ομοιβαίες επωφελείς συνεργασίες. Αυτή είναι η υπεροχή της πρότασης του ΚΚΕ. Σε αυτά τα πλαίσια εμείς δεν δίνουμε τη μάχη των οπισθοφυλακών, δίνουμε τη μάχη με τη σημαία του αύριο και όχι με τη σημαία του χθες, δηλαδή της επιστροφής στο παλαιό κρατικό μονοπόλιο, το οποίο και τότε στήριζε τις ανάγκες των μονοπωλίων Βλέπε για παράδειγμα Πεσσινέ. Έτσι λοιπόν είμαστε αντίθετοι στις νέες ιδιωτικοποιήσεις, στην περαιτέρω απελευθέρωση του τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, στην επιδείνωση της θέσης των εργαζόμενων. Παλεύουμε για την άμεση μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος, για την κατάργηση του ΦΠΑ και του ΕΤΜΑΡ στο ηλεκτρικό ρεύμα, για σταθερές θέσεις εργασίας μέσα από αυξήσεις των μισθών όλων των εργαζόμενων στον κλάδο.